Εκκλησίας, κύριοι βουλευτές, κυρία την Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Διευθυντά της Ουσής Ιταλής Αδερφής της Εξαρχίας, κύριε Αστυνομική Διευθυντά Ιερίας, κύριε Διευθυντά Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ιερίας, κύριε Διευθυντή Κελά, κύριε Διευθυντά Ελληνικού Σταθμού Σκάλας Κατερίνης, κυρίες και κύριοι, η 21η Νοεμβρίου κάθε έτος αφιερώθηκε ως ημέρα γιορτής των ενόπλων δυνάμεων, ημέρα γιορτής των εισοδίων της Παναγίας μας, της υπεραγίας Θεοτόκου, της υπερμάχου στρατηγού. Με την ευλογία της, οι Έλληνες έγραψαν λαμπρές ελληνικές δόξας και ελληνισμού σε όλα τα πεδία των μαχών. Οι αγώνες μας ήταν πάντοτε με ανυπάντους δυνατότερους και πολυπιθέστερους. Πάντα ο Έλληνας συνδυάζει τη μάχη για την ελευθερία με τη δύναμη και τη χάρη του Θεού. Ο μαχητής υπερασπιστής της Βασιλεύουσας και ο πολεμιστής ήρωας του έτους 1940 συχνά έπρεπε το όνομα της Θεοτόκου να του δίνει κουράγιο και δύναμη για την αντιμετώπιση των πολυπιθέστερων αντιπάλων. Αλλά ακόμη και στο μέλλον, εάν κρυφθούν οι έντονες δυνάμεις να υπερασπιστούν την πατρίδα μας, η μεγάλη χάρη μας θα είναι ο οδηγός για την ελευθερία του λαού και την αγελαιότητα του εθνικού μας χώρου. Η 21η Νοεμβρίου, η μέρα γιορτής των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας, η μέρα γιορτής για τα στρατευμένα νιάτα του λαού μας, η μέρα γιορτής για το παρόν και το μέλλον του τόπου μας. Τιμούμε σήμερα όλους εκείνους που με το αίμα τους και την αγάπη τους προς την πατρίδα εξασφάλισαν την ελευθερία και την ύπαρξη της χώρας μας. Τιμούμε τους αγώνες της φυλής όλων των εποχών, οι οποίες έγραψαν χρυσές σελίδες δόξας στη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας μας. Σήμερα οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας, ισχυρότερες από ποτέ άλλοτε, είναι ο κύριος εγγυητής της αγελαιότητας του εθνικού μας χώρου, της εθνικής μας ανεξαρτησίας, κυριαρχίας και της ασφάλειας για οικονομική ανάπτυξη, πρόοδο και ευημερία του λαού της. Ο ελληνικός λαός, γνωρίζοντας τη σημασία των ενόπλων δυνάμεων για τη χώρα και τη συμφέροντά του, προσφέρει αγώνιστα από το υστέρημά του, προκειμένου αυτές τη διαρκή ανανέωση του εξοπλισμού του να είναι πάντα σε θέση να αποτρέψουν κάθε επιβολή και να εξασφαλίσουν συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης, ευημερίας και προόδου. Γίνεται μια διαρκής καθημερινή προσπάθεια οι ένοπλες δυνάμεις να προετοιμάζονται με τον καλύτερο τρόπο, ώστε αυτές να είναι έτοιμες όταν χρειαστεί. Η καιρή είναι δύσκολη και δεν είναι δυνατόν κανείς να εφησυχάζει. Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, με προσωπικό που έχει απλώνει την πίστη στη νίκη, υψηλή αυτοπεποίθηση και υπερηφάνεια για τις δυνατότητές του, με υψηλή αποτελεστική ικανότητα, ως αποτέλεσμα του άριστου συνδυασμού του ανθρώπινου δυναμικού και των τεχνολογικά προηγμένων υλικών. Σήμερα που αμφισβητούνται ελληνικά εδάφη θάλασσα και αέρας, σήμερα που η Κύπρος ένα μεγάλο μέρος κατέχεται, για ένα λόγο παραπάνω πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Και είμαστε έτοιμοι στη χώρα, σημαίνει έχουμε ελληνοπόλεμες ένοπλες δυνάμεις. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, οι προϋποθέσεις υπάρχουν. Απομένει μόνο η σκληρή προσπάθεια. Χρόνια πολλά.